το Σάββατο με τον Ερμή. Και εκεί θα κρυθούμε ξανά. Θέλουμε να διατηρήσουμε αυτή την αγωνιστική μας συνέπεια. Πρωταρχικός μας στόχος είναι να το κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι, διότι είναι πολύ σημαντικό για την περαιτέρω πορεία της ομάδας στο πρωτάθλημα. Και αν τα καταφέρουμε να προσθέσουμε επιπλέον στοιχεία στο παιχνίδι μας, να συνεχίσουμε δηλαδή την αγωνιστική μας βελτίωση, θα είναι ό,τι καλύτερο για την Ομονία. Mm-hmm. Με σχολίασες πάρα πολλά σε αυτή την τοποθέτησή σου. Θα τα ξαναβάλω έτσι σε μια σειρά. Καταρχήν, επειδή αναφέρθηκες στον Ονησιφόρο Ζωζά, θα ρωτούσα ούτως ή άλλως και εγώ. Με δεδομένο ότι δεν αποκτηθεί τελικά επιθετικός μέσα από τις τέσσερις μεταγραφές που έγιναν τον Ιανουάριο, είναι δεδομένο ότι θα πάρει και άλλες ευκαιρίες. Και ίσως να είναι και η ευκαιρία που περίμενε τρία χρόνια τώρα στην ομάδα Ονησιφόρος. Έτσι, για να πάρει περισσότερες ευκαιρίες που καλώς ή κακώς δεν τις πήρε μέχρι τώρα. Ίσως να είναι ευκαιρία το επόμενοι μήνες και για τον ίδιο και για τον προπονητή, αλλά στο τέλος της ημέρας και για την Ομόνια, για να κάνει και το βήμα παραπάνω στην καριέρα του, αν θέλει, ο Ονησιφόρος. Ναι, εντάξει. Ο Ονησιφόρος έχει ανανεώσει φέτος το συμβόλαιο με την Ομόνια. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν για τρία χρόνια το συμβόλαιο που έχει ανανεώσει. Συνεπώς, έχει χρόνο μπροστά του για να πετύχει αυτό που θέλει ο ίδιος, να καθιερωθεί στην ομάδα. Αυτό που καλείται να κάνει ο Ονησίφορος και το γνωρίζει πάρα πολύ καλά είναι να παραμείνει πολύ συγκεντρωμένος στη δουλειά του, στις προπονήσεις του, και όποτε ο προπονητής του κρίνει να τον ρίξει στο παιχνίδι είτε ως βασικό είτε ως αλλαγή, να είναι συγκεντρωμένος και να δίνει τον καλύτερο του εαυτό. Κάτι που κάνει ο Ονησίφορος, και είναι γενικώς παραδεκτό ότι έχει κάνει σημαντικά βήματα προόδου τη φετινή σεζόν. Έτυχε και δύο σημαντικά γκολ στο πρωτάθλημα, και είμαστε σίγουροι ότι αυτός ο αριθμός θα ανέβει σημαντικά μέσα από τη συνέχεια των αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας. Γενικά, όπως σας είπα και πριν, ήταν πραγματικά μια επιβράβευση για τον ίδιο τον γκολ που πέτυχε χθες. Μάλιστα. Είναι σημαντικό επίσης για την Ομόνια εδώ και αρκετό καιρό. Είναι τώρα 7, 8, 9 παιχνίδια στη σειρά. Δεν παρουσιάζει τα σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή της που είδαμε στο προηγούμενο τη σεζόν ή αν θέλεις και τα προηγούμενα χρόνια. Ήταν ένα ζητούμενο να σταθεροποιήσει την απόδοσή της σε ψηλά ή και σε πολύ ψηλά σε κάποιες περιπτώσεις επίπεδα. Ναι, Ανδρέα, να σου πω. Αυτό το κομμάτι που έχεις θίξει σωστά αποτέλεσε ένα από τα βασικά θέλω του προπονητή αμέσως μετά που είχε αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Ήθελε την σταθερότητα, ήθελε τη σταθερότητα σε ψηλά επίπεδα απόδοσης, ήθελε γενικά τη σταθερότητα σε στάνταρ που να αρμόζουν στο επίπεδο της Ομόνιας, γενικά σε ό,τι κάνουμε σαν ποδοσφαιρική ομάδα. Και αυτό το στοιχείο το βλέπουμε να φαίνεται μέσα από την παρουσία της ομάδας και παιχνίδι να ενισχύεται, όπως και η αφοσίωση στο αγωνιστικό πλάνο που φτιάχνεται με τα όποια λάθη γίνονται, που είναι φυσιολογικό να γίνονται και τα οποία γίνεται προσπάθεια να διορθώνονται. Υπάρχει αυτή η διάθεση για να κερδίζει η ομάδα, και γενικά βγάζει μια εικόνα έτσι μιας ομάδας που βελτιώνεται σταθερά και παιχνίδι προσφέρει στοιχεία στο παιχνίδι της. Οπότε αυτό είναι ένα στοιχείο που μας ικανοποιεί και που μας κάνει να αισιοδοξούμε ότι η συνέχεια θα είναι ακόμη καλύτερη και θα έρθουν και επιτυχίες όπως τις θέλουμε, όπως τις θέλει ο κάθε ομονιά της. Επομένως, δουλειά, Ανδρέα, και παραλαμβάνω αυτό που είπα και πριν, ότι είναι τέτοιο το ποδόσφαιρο, η φύση του ποδοσφαίρου, που κανείς, ελάχιστοι μάλλον, μπορεί να θυμούνται τι έκανες χθες, εάν σήμερα δεν είσαι αυτός που πρέπει να είσαι. Επομένως, για μας το σήμερα είναι το παιχνίδι με τον Ερμή, το οποίο θέλουμε να κερδίσουμε. Πλέον έχουμε αρχίσει να σκεφτόμαστε αυτό το παιχνίδι. Με τον Μιλόγιο στον πάγκο δείχνει επίσης ένα άλλο στοιχείο που δεν έδειχνε τα τελευταία χρόνια, θα πω και πάλι, η Ομόνια, ότι βρίσκει τον τρόπο να παίρνει το ζητούμενο κόντρα σε, ας το πούμε, μικρομεσαίες ομάδες, υποδέστερες αν θέλεις αντιπάλους, όπως ήταν ο Εθνικός, τον οποίο
κερδίσατε τρεις φορές μέσα σε λίγες εβδομάδες και μάλιστα για τον ανεβασμένο εθνικό τελευταία αντίκα παιχνίδια έκανε τρεις ήττες και τρεις από την Ομόνια και ο Ερμής είναι έτσι σε ανωδική πορεία, οπότε είναι ένα στοίχημα και αυτό να κερδίσει ακόμη ένα παιχνίδι όπου είναι το φαβορί ξεκάθαρα η Ομόνια. Ναι, θα συμφωνήσω, Αντρέα, με τον τρόπο έχει θέσει αυτά τα θέματα. Είναι όπως θα έχεις πει, απέναντι στον Ερμή, ναι, είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, γιατί όπως σωστά έχεις πει, είναι και αυτό σε μια ανωδική πορεία, έστω και αν προέρχεται από δύο ήττες, μία στο πράθυνα και μία στο κύπελλο, όμως είναι ευδιάκριτη η βελτίωση που έχει σημειώσει ο Ερμής και είναι μια ομάδα που έχει κάποιους ποιοτικούς ποδοσφαιριστές που εάν της το επιτρέψεις είναι ικανή να σου κάνει τη ζημιά. Πάμε και σε αυτό το παιχνίδι συνειδητοποιημένοι ως προς τον βαθμό δυσκολίας που έχει. Ήδη έχει ξεκινήσει η προσπάθεια για αξιολόγηση του αντιπάλου, ούτως ώστε να κάνουμε και εμείς τα τελικά μας πλάνα έχοντας ως στόχο ασφαλώς να κερδίσουμε, κάτι που αποτελεί για μας προτεραιότητα και κορυφαίος στόχος. Ουσιαστικά η ομάδα θα έχει μόνο μία μέρα να δουλέψει όλοι μαζί, αύριο δηλαδή, διότι σήμερα όσοι παίχτες έπαιξαν χθες κάνουν ένα διαφορετικό πρόγραμμα από τους υπόλοιπους. Επομένως, μέσα σε μία μέρα θα δουλέψουμε το πλάνο μας, πάνω στο οποίο θα επιχειρήσουμε να προσθέσουμε ακόμη μία νίκη μέσα στην έδρα μας. Και σε αυτό το σημείο, Ανδρέα, θα ήθελα να μεταφέρω την έντονη επιθυμία που έχει η τεχνική ηγεσία και οι ποδοσφαιριστές για να στείλουν ένα μήνυμα στον κόσμο να συνεχίσει να είναι δίπλα τους όπως κάνει μέχρι στιγμής σε όλα τα παιχνίδια και ακόμη ομονιάδες που για διάφορους λόγους δεν ήρθαν στο γήπεδο στα τελευταία παιχνίδια τους στέλνουν το μήνυμα ότι τους χρειάζονται δίπλα τους και στο παιχνίδι για το Ρεαρμία αλλά γενικά στα υπόλοιπα παιχνίδια τα σημαντικά ούτως ώστε όλοι μαζί σιγά σιγά να ανεβάσουμε την ομάδα στη βαθμολογία αλλά και στα παιχνίδια κυπέλλου να διεκδικήσουμε την κατάκτηση του τροπέου. Υπάρχουν κάποια ερωτηματικά για το παιχνίδι με τον Ερμή. Ένα ερωτηματικό είναι φυλαχτού που είναι και σημαντικό με δεδομένο ότι απουσιάζει και Οικονομίδης και ο Μαρκάσα λόγω τιμωρίας και τραυματισμού. Επίσης, δεν ξέρω η διαδικασία που βρίσκεται για να εγγραφούν και τα δύο τελευταία αποκτήματα, ο Σουλίτς και ο Φλουρέσκου. Και φυσικά ο Δημήτρης Χριστοφή, αν έφτασε η ώρα να κάνει την επανεμφάνιση του, Ανδρέα. Όσον αφορά τον φυλακτού, Ανδρέα, έχει υποστεί διάστρεμα. Αυτό έδειξαν οι εξετάσεις που πέρασε ποδοσφαιριστής πριν από λίγο. Και ήδη έχει ξεκινήσει η θεραπεία. Θα τον δούμε σήμερα και αύριο και ανάλογα θα αποφασιστεί κατά πόσο θα μπορεί να αγωνιστεί ή όχι. Όσον αφορά τον Δημήτρη Χριστοφή, συνεχίζει να προπονείται κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα, ανεβάζει στροφές, δουλεύει και περισσότερο χρόνο για να βελτιώσει την φυσική του κατάσταση. Να ρωτήσω κάτι, επειδή δεν ήταν το παιχνίδι χθες, ήταν καθόλου στην αποστολή στον πάγκο ο Χριστόφη ή όχι? Όχι, δεν ήταν. Μάλιστα. Ο Δημήτρης χρειάζεται ακόμη λίγο χρόνο και θα κρίνει η τεχνική εσύ, Ανδρέα, κατά πόσο θα περιλάβει στο παιχνίδι με τον Ερμή ή όχι. Πάντως είναι ζήτημα λίγων ημερών για να μπορέσει ο Δημήτρης να κριθεί έτοιμος για να αρχίσει να παίρνει αγωνιστικά λεπτά. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι το δάσος που είναι το γεγονός ότι έχει καταφέρει να ξεπεράσει τον σοβαρό τραυματισμό που είχε. Οπότε είναι θέμα ημερών πλέον να μπει ξανά στην ομάδα. Ο Μαρκάσα εντάξει είναι γνωστά τα δεδομένα του, έχει πολύ δρόμο να διανύσει ως φεριστής. Ο Κιρ πάει πολύ καλύτερα και ήδη νομίζω πρέπει να είναι 2 με 2,5 εβδομάδες τώρα που ακολουθεί το πρόγραμμα που του έχει δώσει το ιατρικό μας επιτελείο. Ουσιαστικά αυτές είναι οι απουσίες μας, σύντον Οικονομίδη που δυστυχώς έχει συμπληρώσει κάρτες και δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί. Από εκεί και πέρα ο Ουρσουλίτς, έχουμε παραλάβει το πίστευμα της υπογραφής του πριν λίγο και θα εγγραφεί αύριο στο δυναμικό της ομάδας μας και αν το κρίνει η τεχνική ηγεσία θα συμπεριληφθεί στην αποστολή για το παιχνίδι με τον Ερμή. Για τον Φλουρέσκου θα κρατήσει λίγο περισσότερο η διαδικασία μόλις έρθει στην Κύπρο. Θα δούμε για τον Φλουρέσκου, Ανδρέα. Περνά από την διαδικασία των ιατρικών και εργομετρικών εξετάσεων. Εάν όλα πάνε καλά, τότε
θα ολοκληρωθεί η μεταγραφή του και θα ανακοινωθεί επίσημα από την ομάδα. Ακολούθως θα ζητήσουμε το πιστοποιητικό εγγραφής του και θα δούμε κατά πόσο θα προλάβει να έρθει αύριο. Και αν προλάβει να έρθει, θα κρίνει η τεχνική ηγεσία, ανάλογα και με την αγωνιστική κατάσταση στην οποία βρίσκεται, το κατά πόσο θα συμπεριληφθεί όχι στην αποστολή. Επάντως, επειδή λίγο πολύ και τα τέσσερα αποκτήματα, φυσικά ο Καρλίτος μπήκε από την πρώτη στιγμή στην ομάδα, αρχικά σαν αλλαγή, μετά βασικός. Προέρχονται έτσι από μια εποχή, άλλη μικρότερη, άλλη λίγο μεγαλύτερη. Είναι και ο Χριστοφή που τώρα μπαίνει στην ομάδα, κάποιες απουσίες λόγω τραυματισμών, ο Κίρμ, ο Μαρκάσα. Θα χρειαστεί ακόμη λίγο καιρό ο Βλάταν Μιλόγεβιτς να έχει μπροστά του έτσι ένα ολοκληρωμένο. Μια ολοκληρωμένη εικόνα της ομάδας που, με την οποία θα πορευτεί μέχρι το τέλος της σεζόν. Ναι, θα χρειαστούν ακόμα λίγο χρόνο κάποιοι ποδοσφαιριστές, όμως μπαίνουμε σε μια πολύ κρίσιμη γραμμή του πρωταθλήματος και σε αυτή την γραμμή αναμένεται ότι θα έχουμε ένα πολύ γεμάτο ρόστερ, το οποίο θα κληθεί να ανταποκριθεί θετικά στις υποχρεώσεις της ομάδας, στο πρωτάθλημα και στο κύπελλο. Οπότε αυτό είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό. Από εκεί και πέρα, ναι, εντάξει, είναι ξεκάθαρο ότι ο προπονητής επιλέγει, όπως το είπε και ο ίδιος, όχι τους καλύτερους 11 ποδοσφαιριστές, αλλά την καλύτερη 11 ανάλογα και με τις ανάγκες του κάθε παιχνιδιού ξεχωριστά. Επομένως, είναι εκεί οι ποδοσφαιριστές. Όποιος είναι σε κατάσταση αγωνιστικής ετοιμότητας και κρίνει ο προπονητής ότι θα του βγάλει τα στοιχεία που θέλει βάσει του πλάνου που έχει καταρτιστεί, θα μπει στο ύπεδο να παίξει. Από εκεί που ο καθένας κερδίζει τη θέση του με βάση την αγωνιστική του παρουσία. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Ανδρέα. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνομονή.